Άγγελε Βογιατζή. Το αποτέλεσμα, κοιτάξτε, αν βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά είναι να γελάσω. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι περίεργα πράγματα. Βέβαια, η μπάλα είναι μπάλα πάντα. Η μπάλα είναι μπάλα. Εντάξει, όταν το δέχεσαι, όταν το βλέπεις στην τηλεόραση αυτό, είσαι πιο ψυχρεμός. Όταν το ζεις όμως και ζεις την ένταση ενός αγώνα όπως είναι αυτός, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, τίποτα. Τίποτα. Συνεχίζει. Πρέπει να το ξεχάσουμε το μάτς, να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έχουμε ένα παιχνίδι μέσα στο Νεοχώρι που είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Τίποτα, πρέπει να δουλέψουμε. Δεν βάζουμε γκολ. Έχουμε θέμα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Μας αδικεί η εικόνα του παιχνιδιού. Δεν παίρνουμε βασικά αυτό που αξίζουμε ως ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει, θα δουλέψουμε, θα μιλήσουμε, θα ηρεμήσουμε. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κακώς υπάρχει τόσο ένταση και δεν μας συμφέρει εμάς αυτό. Και από εκεί πέρα προχωράμε. Βέβαια ήταν ένα παιχνίδι μυστήριο. Και το πρώτο. Είχε διακοπεί για το άτυχο αυτό γεγονός του κότς. Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Τίποτα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κλείσουμε ως ομάδα, να μιλήσουμε μεταξύ μας. Έτσι. Να λύσουμε αυτό το πρόβλημα γιατί έχουμε χάσει αρκετούς βαθμούς. Στην οποία στα παιχνίδια τα οποία είμαστε πάρα πολύ καλοί και έχουμε δημιουργία και είμαστε στο κομμάτι της δημιουργίας πάρα πολύ καλοί και έχουμε την κυριαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει, τους τρεις πόντους. Άκουσατε την Κυριακή, ακούγατε τη μετάδοση από το γήπεδο της Μακρυκάπας. Άκουσατε, χάσατε σωρία γκολ. Σωρία ευκαιριών. Ήταν και εκεί ένα μάτσο το οποίο δεν πήραμε αυτό που μας άξιζε. Μάλιστα. Εντάξει, είμαστε νεοφώτιστοι. Έχουμε μια απειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι όσο τόσο οι παίκτες, όσο η δομή της ομάδος και αυτό ίσως μας κοστίζει. Πιστεύω ότι γενικά έχει πάει καλά η ομάδα. Σαν νεοφώτης. Κοιτάξτε, αυτό που μας νοιάζει εμένα, αυτό που με νοιάζει εμένα, είναι η ομάδα να παίζει σωστό ποδόσφαιρο και να παίζει ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Τώρα, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε χάσει βαθμούς αδικαιολογήτως. Θα μπορούσε να είμαστε να είχαμε πολλούς βαθμούς γιατί και με το Αλιβέρι δεν πήραμε αυτό μας άξιζε. Και με στη Μακρυκάπα και με την Εδιψό εδώ και με τα Λουκίσια εδώ. Έχουμε χάσει αρκετούς βαθμούς. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Καλή χρονιά σε όλους. Να έχουμε υγεία και σε εμάς και στην ομάδα του Μαντουδίου. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Βεβαίως. Προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.